να δώσουμε την καλησπέρα μας στο λίμπερο της ομάδας, ο Δημήτρης Ογκαράς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Όλα... Καλησπέρα στο ακροατήριο. Όλα καλά. Μια χαρά, δόξα τω. Μπορείς να πεις ότι ένας από τους στόχους επιτεύχθηκε και ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει το link up. Εντάξει. Η διοργάνωση δεν είναι και η πιο σημαντική έτσι ώστε να τους βάζουμε, να τη βάζουμε στους πιο μεγάλους στόχους του ΠΑΟΚ. Σίγουρα ένα τίτλος, τον οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να διεκδικήσει όλους τους χώριους τίτλους. Είναι σίγουρα μια ψυχολογική ανάταση, άμα κερδίσει αυτόν τον τίτλο για τη συνέχεια του δύσκολου πρωταθλήματος και του κυπέλου. Και είπαμε ότι διεκδικούμε κάθε στόχο. Άρα είναι κάτι σημαντικό. Και με αυτή τη σκέψη θα πάτε στο Ρέντι να παίξει με τον Ολυμπιακό. Εκτιμάς ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι η έδρα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ή μας έχει δείξει η πορεία τελευταία χρόνια ότι στο βόλεϊ οι έδρες πάνε πιο εύκολα? Σίγουρα η έδρα δίνει μια όθηση στο γηπεδούχο. Ναι. Γιατί νιώθει πιο ελεύθερος, πιο άνετος, έχει τους υποστηριχτές του, αλλά και η ιστορία έχει δείξει το αντίθετο, όπως έγινε πέρυσι που καταφέραμε και είχαμε μειονέκτημα έδρας, το σπάσαμε και καταφέραμε να περάσουμε στη σειρά των play-off τον Ολυμπιακό και να πάμε στον τελικό. Είναι ένα παιχνίδι, όλοι οι αθλητές επαγγελματίες πρέπει να αποβάλουμε το άγχος έδρας ή φιλοξενούμενο και να δώσουμε το δικό μας παιχνίδι, την πολύ καλή μας εμφάνιση, είναι ένας τελικός. Ζούμε για τους τελικούς. Όλοι οι αθλητές πιστεύω ότι ζουν για τους τελικούς και θα τα δώσουμε όλα για να κατακτήσουμε τον τίτλο του League Cup. Δημήτρη, είχαμε χθες την αίσθηση ότι υπάρχει πιο μεγάλη διαφορά δυναμικότητας αυτή τη στιγμή μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Τα δύο τελευταία σετ ήταν πολύ πιο κλειστά. Πολύ ωριακά. Ναι, ναι, ήταν ο Ηρακλής έτσι πολύ καλύτερος. Ήσασταν εσείς ίσως ένα πιο χαλαρό απόγευμα. Πώς το έζησες? Σίγουρα με μια ομάδα η οποία δεν έχει να χάσει τίποτα, παίζει πολύ πιο ελεύθερα. Εμείς καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρώτο σετ πολύ εύκολα. Ίσως μετά χαλαρώσαμε λίγο, χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Διόρθωσε κάποια κομμάτια, κάποια στοιχεία παιχνιδιού Ηρακλής, όπως μας πίεσε περισσότερο στο σέρβις, άρχισε να συμπεριφέρεται πιο καλά στο μπλοκ, το οποίο μας δυσκόλυψε λίγο, αλλά νομίζω ότι ήταν μια νίκη, καταφέραμε αυτό που θέλαμε, οπότε συνεχίζουμε για να του Σαββάτου τον τελικό. Εμείς όλοι απ' έξω και ο κόσμος κάθε μέρα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ψάχνει κάποια πληροφορία ή την είδηση για την απόκτηση διαγώνιου. Έχετε κι εσείς την ίδια έτσι, αγωνία ή περίεργεια έτσι, κάθε μέρα να ρωτάτε τι γίνεται, αν θα έρθει ή εντάξει, δεν, απλώς το περιμένετε? Αγωνία δεν θα το έλεγα. Είμαστε τώρα εδώ και 3 μήνες περίπου. Ναι. Η ομάδα είναι έτσι. Έχουμε συνηθίσει σε αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο κομμάτι, ειδικά των προπονήσεων. Γιατί είναι διαφορετικό το να έχεις 2 εξάδες σε όλες τις θέσεις με όλους τους παίκτες και άλλο το να αναπληρώνει ένας παίκτης ο οποίος είναι ακραίος ή είναι κεντρικός τη θέση του διαγώνου. Θα έλεγα ότι τον περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε ποιος παίκτης θα είναι αυτός. Περιμένουμε να δούμε τι βοήθεια θα μας δώσει. Και ευελπιστούμε να βοηθήσει τα μέγεθα ώστε να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε για να πάρουμε και τους υπόλοιπους τίτλους. Η απουσία αυτού του παίκτη σας πιέζει περισσότερο σε άλλους τομείς? Κακά τα ψέματα, η υποδοχή πρέπει να έχει καλύτερα ποσοστά, τα λάθη να είναι λιγότερα. Μήπως αυτό το πράγμα σας βελτιώνει και στη διάρκεια? Δεν θεωρώ ότι μας πιέζει κάπου, γιατί ο Σακόγλου πάει πολύ καλό το παιδί και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Από εκεί πέρα σίγουρα βάζεις κάποια 10% παραπάνω προσπάθεια ώστε να συμπληρώνονται κάθε κενό. Έτσι είναι μια ομάδα. Πάντα θα υπάρχουν τραυματισμοί, πάντα θα υπάρχουν αναποδιές, αλλά γι' αυτό υπάρχει μια ομάδα ώστε να καλύπτει και να αναπληρώνει κάποιο κενό ή κάποια μικρή αδυναμία σε κάποιες θέσεις. Κάπου αλλού χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Ξέρεις, είχαμε όλοι την αίσθηση ότι θα μπει ο Ντάντε στην ομάδα του ΠΑΟΚ και θα κάνει τη διαφορά, θα παίρνει μόνος του παιχνίδι, θα έχει πάρα πολλούς πόντους, θα έχει, ξέρω εγώ, φοβερό σερβίς. Και ίσως να μην βλέπουμε
αυτά που περιμένουμε μέχρι στιγμής. Εσείς που τον ζείτε καλύτερα και τα λοιπά, τι βλέπεις να δίνει παραπάνω, πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε από τον Ντάντε? Σίγουρα είχε μια αποχή όλο το καλοκαίρι, δεν προπονεί για αυτά, θέλει κάποιο χρόνο εξοικείωσης. Mm-hmm. Σίγουρα στο πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα περιμένουμε έναν Ντάντε να δώσει την εμπειρία του, να δώσει τους αποτελεσματικούς πόντους, τους καθοριστικούς πόντους, ώστε να έρθει μια νίκη. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο Ντάντε πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια σίγουρα. Ναι. Περνάνε και τα χρόνια, είναι λογικό, κάθε οργανισμός στήρεται. Από εκεί πέρα με την εμπειρία του θα βοηθήσει σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ειδικά στο κομμάτι των τελικών πιο πολύ, ώστε να υπάρχει ψυχολογία, να υπάρχει αυτό το πάθος και η εμπειρία για να μπορέσουμε να είμαστε και ανταγωνιστικοί και να καταφέρουμε να ξανακερδίσουμε, να κατακτήσουμε τους στόχους μας. Θα μπορούσες να πεις ότι η χρονιά τώρα ξεκινάει? Αρχίζονται και παίζονται οι τίτλοι, μεγάλα μάτς, και Ελλάδα και Ευρώπη και κύπελο και πρωτάθλημα, ότι τώρα είναι τα δύσκολα και τα ωραία? Δεν θεωρώ ότι τώρα ξεκινάει η χρονιά, απλά ίσως τώρα πρέπει να δείξεις πόσο έτοιμος είσαι. Γιατί εσείς ως ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια κάνατε και μια επανεκκίνηση κάθε φορά το χειμώνα. Ναι, κάποιες προσθέσεις εννοείται. Ναι. Κάποιες προσθήκες στην ομάδα, ναι. Δεν θεωρώ ότι ξεκινάει η χρονιά. Η χρονιά έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο, ακόμα από την προετοιμασία, ακόμα από το φιλικά. Όλο το πρωτάθλημα παίζεται, μπορεί να παίζεται για μία έδρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό το να γίνονται πολλά παιχνίδια ώστε να δεις σε τι φόρμα βρίσκεσαι. Απλά αυτή τη στιγμή είναι ένα κομβικό σημείο, γιατί καθορίζεται ένας τίτλος, τεστάρεις για ένα τίτλο, οπότε πρέπει να δεις πόσο έτοιμος είσαι. Είναι διαφορετικά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος που έχεις χρόνο, έχεις χώρο να σκεφτείς και να διορθώσεις τα λάθη σου, και είναι διαφορετικός ένας τελικός. Για να κλείσουμε, Δημήτρη, όταν μας μίλησε ο κ. Καρμαζίδης πριν, ξέρω εγώ, 15-20 ημέρες, μας έδωσε να καταλάβουμε ότι εντάξει, δεν καίγεται τόσο πολύ για τον ΙΚΑΠ, γι' αυτό και δεν βιάζονταν να γίνει και η επιλογή του διαγώνιου. Όταν μιλάτε μεταξύ σας και σας μιλάει, είναι διαφορετικός? Δηλαδή, σας δίνει να καταλάβετε ότι το Σάββατο παίζονται πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι αστείο το παιχνίδι? Ή έχει την ίδια αυτή τη φιλοσοφία, όπως μας είπε εμάς, ότι εντάξει, είναι ένα τουρνουά? Δεν μπορείς να είσαι έτσι. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο ή το παίρνεις για πλάκα, τέτοια, ειδικά όταν παίζεις για έναν τίτλο. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή, μέχρι που να έρθει η προσθήκη του διαγώνου, δεν μπορούμε να πούμε τι περιμένουμε. Ή να έχουμε φτάσει στο ταβάνι μας, να πούμε ότι ναι, τώρα θα κατακτήσουμε αυτό, τώρα θα κατακτήσουμε το άλλο. Ίσως και γι' αυτό το λόγο παρουσιάστηκε έτσι ο κ. Καλμαζίδης. Αλλά είπαμε, είναι ένα παιχνίδι. Είτε έχουμε το διαγώνιο, είτε όχι, εμείς θα παίξουμε, θα τα δώσουμε όλα και ό,τι καταφέρουμε. Κατανοητό, έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και σε αυτό το μάτς και βέβαια σε όλα τα επόμενα, σε όλες τις οργανώσεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.